Σε πάμε λίγο να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Νεκτάριο Κορδί, είναι μέλος της ΟΛΜΕ. Καλησπέρα σας κύριε Κορδί. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα από την Αθήνα που βράζει. Καλησπέρα από την Αθήνα που βράζει. Βράζει πραγματικά. Μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη και την Παρασκευή λένε τα προγνωστικά μοντέλα. Κύριε Κορδί, για να δούμε, γιατί όντως πραγματικά η κατάσταση είναι ακραία όσον αφορά και το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις και από πλευράς των παιδιών. Ωστόσο, υπάρχει και μια ανακοίνωση από πλευράς ΟΛΜΕ ότι θα πρέπει να γίνονται και κάποια συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τους μαθητές, διότι το άγχος, οι κρίσεις ή οποιασδήποτε άλλες ανησυχίες που έχουν σε συνδυασμό με τη ζέστη κάνει πάρα πολύ δύσκολο το γράψιμο, έτσι, των μαθητών. Μία εισαγωγική παρατήρηση, κυρία Τζεμιδάκη. Δυστυχώς, ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι των σχολείων είναι κτίρια απαρχαιωμένα του 70 και του 80, τα οποία δεν έχουν καμία ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτή την εικόνα των σχολείων τη ζήσαμε και σήμερα, ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων, όπου πιθανώς θα έχετε ενημερωθεί, υπήρξαν σοβαρά προβλήματα σε αρκετά σχολεία, σε σημείο που κάποιοι γονείς πήγαν οι ίδιοι ανεμιστήρες στα σχολεία για να μπορέσουν να διενεργηθούν οι πανελλαδικές. Ωραία πράγματα. Δυστυχώς, μια που ζούμε πια μέσα στην καρδιά της κλιματικής κρίσης, εμείς το ελάχιστο που λέμε είναι ότι θα έπρεπε χρόνια τώρα να ενισχυθεί το κομμάτι αυτό της δημόσιας παιδείας, έτσι ώστε σήμερα να μην μιλάμε για αυτά τα ακραία περιστατικά. Δηλαδή δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα, όταν υπάρχει καύσωνας, όταν υπάρχει χιονιάς, όταν υπάρχουν πλημμύρες, να αγωνιούμε για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Είναι αδιανόητη κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα γενναίο, διότι μη μας φαίνεται παράξενο το ότι έχουμε καύσωνα αρχές Ιουνίου. Μπορεί να έχουμε καύσωνα και το Σεπτέμβρη που θα ξανανοίξουν τα σχολεία, και τον Οκτώβρη, ίσως και τον Νοέμβρη. Φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω ότι εμείς σαν Ομοσπονδία τα ελάχιστα ζητήσαμε. Η εγκύκλειος που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Τζεμιδάκη, για την αντιμετώπιση του καύσωνα είναι τουλάχιστον αστεία. Είμαι πάρα πολύ συγκροτημένος σε αυτό που σας λέω. Είναι τουλάχιστον αστεία. Το να λέει το Υπουργείο, ας πούμε, να βάζουμε τους μαθητές σε κλιματιζόμενους χώρους, σε χώρους που δεν χτυπάει ο ήλιος. Μα πραγματικά τώρα υπάρχει περίπτωση να υπάρχει χώρος κλιματιζόμενος και να μην βάλουμε τα παιδιά εκεί να διαγωνιστούν? Υπάρχει περίπτωση να έχουμε, αν υπάρχουν κουρτίνες, να έχουμε τις κουρτίνες ανοιχτές για να καίγονται τα παιδιά? Είναι αστεία. Έτσι. Και κύριε Κορδί, ναι, δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε, ναι, κάποιο τεχνικό θέμα λογικά με τη σύνδεση. Ένα τζάμια. Ναι. Μόνο στη σωστή. Έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα, Μάκη, να το δούμε λίγο με τον κύριο Κορδί. Ναι, σωστά είναι το δίκτυο το θέμα. Να δούμε λίγο τι γίνεται, έτσι ώστε να τον έχουμε τον κύριο Κορδί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είναι σοβαρό πάνω στο θέμα αυτό, στο κομμάτι των μέτρων προστασίας εν όψη του καύσωνα, λόγω του καύσωνα φυσικά, για τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, υποψηφίους δηλαδή των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει λίγο να το δούμε πιο σοβαρά και πιο ζεστά στο κομμάτι αυτό, διότι οι μαθητές αυτοί, όπως προείπα, έχουν το άγχος τους, έχουν όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες δυστυχώς αντιμετωπίζουν. Καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν και αυτό, και το κύμα ζέστης δυστυχώς, το οποίο είναι αρκετά έντονο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει. Τώρα βέβαια τελειώνουν βέβαια και οι πανελλαδικές εξετάσεις, βέβαια έχουμε και μέχρι έναν ολόκληρο Ιούνιο μέχρι να ολοκληρωθούν. Ωραία, τον έχουμε τον κύριο Κορδί έστω και τηλεφωνικά, έτσι ώστε να κλείσουμε λίγο τη συζήτησή μας αυτή. Κύριε Κορδί, παρακαλώ. Αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχουν τζάμια μονά σε πολλά σχολεία, υπάρχουν τείχοι χωρίς μόνωση, υπάρχουν ταβάνια χωρίς μόνωση. Άρα το να λέμε ότι ένα κλιματιστικό θα λύσει το ζήτημα, δεν το λύνει το ζήτημα. Χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση η ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Και ξέρετε ότι μετά την κατάργηση του οργανισμού σχολικών κτηρίων, τα προβλήματα κάθε χρόνο μεγαλώνουν. Θέλω να σας πω επίσης, επειδή εκπροσωπώ και την Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών, ότι
τα πολύ μεγάλα προβλήματα προφανώς θα αφορούν τα παιδιά που διαγωνίζονται, αλλά αφορούν και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε βαθμολογικά κέντρα, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με αυτά τα σχολεία, και διορθώνουν γραπτά για να βγουν τα αποτελέσματα τέλη Ιουνίου. Θυμίζοντάς σας ότι έχουμε το πέμπτο πιο γερασμένο προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας, και ξέρετε ποιος είναι ο αψευδής μάρτυρας όλων αυτών που σας λέω? Οι ευρωεκλογές που έγιναν την Κυριακή, κυρία Τζεμιδάκη. Διότι όσοι ενεπλάκησαν στις ευρωεκλογές με τη ζέστη της Κυριακής θα καταλάβουν πολύ καλά αυτό που σας λέω, ότι τα σχολεία μας είναι τελείως ενεργειακά. Το κατάλαβαν, δηλαδή, και όσοι βέβαια ήταν μέλη εφορευτικών επιτροπών ή οτιδήποτε άλλο, βέβαια στους συμπολιτών μας, λέτε, κύριε Κορδί, έτσι? Βεβαίως, διότι αυτό φάνηκε. Οι περισσότερες αίθουσες, ελάχιστες αίθουσες κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, ελαχιστότατες είχαν κλιματισμό. Ούτε καν ανεμιστήρες δεν υπήρχαν σε πολλά εκλογικά κέντρα. Άλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Κορδί. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν ξέρουμε αν θα κάνει όντως κάτι, έτσι, αν θα υδρώσει το αυτή κανενός και για να υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης του καύσωνα, εφόσον έχει παρέλθει βέβαια ο καύσωνας. Βέβαια, όπως το είπατε, μπορεί να έχουμε και το Σεπτέμβριο, δεν είναι μακριά δηλαδή αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει όμως να υπάρχει πάντα μια πρόληψη στο κομμάτι αυτό, έτσι? Προφανώς. Δεν γίνεται σαν πολιτεία να φτάνουμε στο και πέντε. Για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό ακριβώς. Και για τους μαθητές μας, οι οποίοι δυστυχώς υποψήφοι, δηλαδή, κυρίως και των πανελλαδικών εξετάσεων, τώρα θα πούμε, οι οποίοι θα είναι σε αυτές τις συνθήκες, γιατί περάσαμε κι εμείς από εκεί, εννοείται, από αυτό το στάδιο, και ήταν πάρα πολύ έντονες οι καταστάσεις. Δηλαδή, πέρα από το άγχος, πέρα από την κρίση, πέρα από το πώς θα γράψω, τι θα κάνω, να έχω και τη ζέστη και από πάνω, είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση, όντως, και το πώς ενδεχομένως επηρεάζεται πάρα πολύ η ψυχολογία του κάθε μαθητή, έτσι, αυτό. Προφανώς, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα Εννοείται. Παιδιά. Εννοείται, αν και διάβασα κάτι με τη φυσική σήμερα, υπήρχε μεγάλο θέμα με τα θέματα, κάτι τέτοιο έχω αντιληφθεί, υπήρξε μια σύγχυση, κύριε Κορδί, για το τι μπήκε τελικά, τι δεν μπήκε, αν ήταν εντός ύλης, αν ήταν εκτός, υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε βέβαια και στην συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.